να ξεχάσει πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά καλές στιγμές. Είχαμε στιγμές που δεν λειτουργήσαμε σωστά και έτσι. Υπήρχε διάθεση. Πέσαμε να πέσουμε το γόσφαιρο από πίσω. Αυτό ήταν πολύ, πολύ καλό. Νομίζω ότι η ανάπτυξή μας σε χρονικά διάστημα του τεχνικού ήταν πολύ σωστή. Σε αυτό τον κόλλο, αλλά αυτά μπορούμε να το διορθώσουμε. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και στους παίκτες. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα και θέλω να το δείξουμε στη διάρκεια και των φιλικών παιχνιδιών και στον πρωτάθλημα. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στον πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο δρόμος, ο στόχος. Είναι ευχαριστημένοι. Είμαστε μεσοί. Αυτό το τρόπο που και λίγο εφηνιδιαστική, ξέρω την καλή περιμέναμε βάσει από 4 μετά. Πώς προέκυψε? Εντάξει, είχαμε λύσει με τον Σεμπάστιαν, είχαμε σκοπό να τον βάλω για 20 λεπτά στο παιχνίδι. Είχαμε ένα μικρό τραυματισμό του Σταμ και μπήκε πιο νωρίς. Είναι καλό το ότι μπαίνει σιγά σιγά ένας έμπειρος παίκτης, ο οποίος πραγματικά το χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει πολύ, να βοηθήσει πολύ την ομάδα και την άμυνα. Στα επόμενα φιλικά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να δίνουμε χρόνο συμμετοχής παραπάνω σε κάποιους παίκτες, όσο κοντεύει και το παιχνίδι του κοινού. Θα βρούμε τη χρονιά μας σαν ομάδα. Και νομίζω ότι τα πράγματα για μένα δείχνουν έτσι όπως θα βλέπουν οι αισιόδοξοι. Πασάς Ρωμάνο που δείχαμε κάποια... Όχι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πασάς ένα μικρό και συνέχεια. Προληπτικά να μην και ο Διέγκο δεν έχει τίποτα. Θα θέλει να κάνει ένα σχόλιο για το Άντερσον που σήμερα δεν έπαιξε, ένα θέμα το οποίο θεωρείται λήξαν. Κανείς δεν είναι παραπάνω από την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω κάπου εδώ...